Στη μάχη ρίχνεται η ομάδα μπάσκετ, είναι η τελευταία αγωνιστική για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Ο Άρης αντιμετωπίζει έναν, να το πω, κακοδαίμονα, κάπως έτσι είναι, τον Κολοσσό Ρόδου, και θα πάμε να μιλήσουμε με ένα παιδί που φυσικά έχει φορέσει τη φανέλα του Άρη, ανήκει ακόμη στον Άρη, παίζει εκεί με τη μορφή δανεισμού, τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, ο οποίος πρέπει να είναι, δεν ξέρω αν είναι ακόμη στη Ρόδο, στη Θεσσαλονίκη. Γιαννούλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού είσαι τελικά, είσαι Ρόδο ή... Ρόδο, ακυρώθηκε η πτήση και έχουμε μείνει Ρόδο. Τι, γιατί, λόγω, για ποιο λόγο? Καιρικών συνθήκων. Α, είναι άσχημη, έχει αέρα, τι έχει? Έχει πολύ αέρα, τώρα ξεκίνησε να βρέχει, τώρα θα δούμε. Λογικά αύριο το πρωί πετάμε, θα το κάνουμε αυθημερών. Α, μάλιστα. Ταλαιπωρία δηλαδή. Συμβαίνουν αυτά. Ταλαιπωρία. Συμβαίνουν αυτά, ταλαιπωρία βέβαια. Σας έχει ξανατύχει από σε κάποιο... Όχι, όχι, πρώτη, εμένα πρώτη φορά είναι. Ναι, μάλιστα. Τι να πω. Να λοιπόν μας βγάζει και την είδηση, γιατί σας περιμέναμε σήμερα νωρίς το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Και εμείς έτσι περιμέναμε. Μάλιστα. Οπότε μένετε Ρόδο, οπότε θα πάτε για προπόνηση τώρα ή κάνατε σήμερα προπόνηση? Κάναμε προπόνηση το πρωί, τώρα ξεκούραση για να πετάξουμε αύριο, να είμαστε έτοιμοι. Μάλιστα. Τι να πω. Εν πάση περιπτώσει είναι και αυτά, συμβαίνουν και αυτά. Όταν μένεις σε ένα νησί και πιάνει αέρας, ξέρουμε όλοι ότι οι πτήσεις πολλές φορές ακυρώνονται. Πώς το περιμένεις αύριο αυτό το μάτς με το καλό, Γιαννούλη? Είναι ένα, θα έλεγα ότι είναι και ένα ιδιαίτερο μάτς για σένα, γιατί θα παίξεις, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, για πρώτη φορά ως αντίπαλος στο Παλέ με κόσμο, έτσι δεν είναι? Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί δύο φορές που είχα έρθει και είχα παίξει μέσα εκεί ήταν και κλεισμένο των θυρών. Mm-hmm. Είναι η πρώτη φορά με κόσμο, ιδιαίτερο μάτς από κάθε πλευρά. Ναι. Τώρα, αν και βαθμολογικά δεν έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί και οι δύο ομάδες έχουν καταλήξει θέσεις, ναι, που είμαστε μέχρι τώρα. Εσείς είστε οριστικά 7η, έτσι δεν είναι? 7η, ναι, και ο Άρης είναι 3ος. Ναι. Οπότε θα παίξει ο καθένας για την τιμή του και, όπως είπες και εσύ, που έχουμε ο κακός δαίμονας του Άρη, θα προσπαθήσει να σπάσει αυτή την παράδοση. Ναι, όντως. Και το ότι οι δύο ομάδες δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο βαθμολογικό κίνητρο, αυτό δεν αποκλείεται να βοηθήσει να παιχτεί έτσι ένα ανοιχτό μπάσκετ, ένα όμορφο, ναι, μπάσκετ. Ναι, ναι, να το χαρεί ναι, και ο κόσμος που πηγαίνει στο Αλεξάνδριο φέτος. Φέτος τον υποστηρίζει πολύ ο κόσμος. Φαίνεται σε κάθε παιχνίδι έχει 3-4.000 κόσμο. Mm. Και είναι κάτι πολύ όμορφο να παίζεις με γεμάτο το Παλέ. Mm-hmm. Πες μου λίγο, τον Άρη φαντάζομαι τον παρακολουθείς, εννοείται. Πώς εκτιμάς τη φετινή του πορεία, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα? Περίμενες ότι φέτος θα πάει λίγο πιο παραπέρα? Εννοείται πως το περιμέναμε και είναι ακριβώς αυτό που πρέπει για να φτάσει ψηλά. Βήμα-βήμα, σιγά-σιγά, για να με σωστές επιλογές, για να φτάσει εκεί που αξίζει. Mm-hmm. Γιατί ο κόσμος, καταλαβαίνω, μπορεί να θέλει μεγάλο budget, Ευρωλίγκα και τέτοια, αλλά χρειάζεται σιγά-σιγά όλα αυτά να γίνουν. Και mm-hmm. το πρώτο βήμα έγινε με την πρόκληση στο γύρο του. Ναι. Εκτιμάς δηλαδή ότι σιγά σιγά ο Άρης θα μπορέσει μεθοδικά, έτσι όπως κινείται, να μπει σφήνα σε αυτό το δίπολο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ή θα πρέπει να κάνουμε λίγο ακόμη υπομονή? Η υπομονή χρειάζεται, αλλά όπως είπα και πριν, αν δείτε και τα παιχνίδια μέσα στο Παλέ με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, ο Ιωσέφ, ναι, ο Άρης θα πήγε πολύ καλά. Είναι βέβαια ακόμα ένα level κάτω από τους δύο μεγάλους. Ναι. Αλλά και την έκτη νίκησε μέσα έξω, οπότε υπάρχει πλάνο και στόχος για κάτι καλό. Mm-hmm. Για σένα, πιστεύεις ότι ο δανεισμός στον Κολοσσό σου έκανε καλό? Έχεις περισσότερο χρόνο, ειδικά φέτος έχεις ξεδιπλώσει κάποιες πτυχές του ταλέντου σου. Ψεύσε, βοήθησε τελικά? Εννοείται. Πήρα κάποιο ρίσκο να πάω σε μια χαμηλότερη ομάδα για να έχω χρόνο και αυτό μου βγήκε σε καλό. Mm-hmm. Γιατί εδώ βρήκα αυτό που ήθελα. Mm-hmm. Θεωρείς ότι θα μπορούσες να έχεις χρόνο στον Άρη ή τελικά καλύτερα? Αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω. Καλό θα ήταν να μου δοθεί ευκαιρία. Πάντως νιώθεις ότι έχεις βελτιώσει το παιχνίδι σου, αν μη τι άλλο, και έχεις πάρει και κάποιες εμπειρίες. Και εμπειρίες και εμπιστοσύνη και όλα. Πες μας λίγο έτσι για το μέλλον σου. Το συμβόλαιό σου, αν δεν κάνουμε λάθος, με τον Άρη λήγει το καλοκαίρι. Λήγει το καλοκαίρι, ναι. Άρα τώρα ή μένεις ελεύθερος ή... Ή ανανέωση. Ναι. Τώρα θα δούμε. Κανείς δεν ξέρει. Ακόμα είναι πολύ νωρίς. Ο Άρης αυτή τη στιγμή τώρα ξεκινάει το πρωτάθλημα για τον Άρη. Uh-huh. Το αν θα ανανεώσω ή όχι είναι κάτι άγνωστο. Δεν έχεις ακόμη κάποια κρούση, δηλαδή κάποια ενόχληση, κάποια συζήτηση δεν έχει γίνει από αυτού? Όχι, όχι. Κάπου διάβασα τις προάλλες, αν θες μας το επιβεβαιώνεις ή όχι, Γιαννούλη, ότι ενδιαφέρθηκε η ΑΕΚ για σένα. Κάπου το διάβασα. Εντάξει, αυτό το είχαν βγάλει στον καζέτα. Σημεία στο σελίδι. Εντάξει, υπήρχε μια επαφή, αλλά εγώ
Δηλαδή δεν είναι επειδή ήταν η Άιγε, θέλω να είμαι συγκεντρωμένος για να βοηθήσω την ομάδα που βρίσκομαι τώρα. Πάντως αν μη τι άλλο, Γιαννούλη, για παιδιά, για παίκτες νεαρούς και ταλαντούχους και εξελίξιμους όπως εσύ, νομίζω ότι ο Άρης αποτελεί έναν ιδανικό προορισμό, έτσι δεν είναι, έτσι με την προοπτική που δίνει πλέον η παρουσία του κ. Λάσκαρη στην ομάδα. Βέβαια, αλλά για να παίξεις αυτό το επίπεδο πρέπει να είσαι έτοιμος. Ναι. Κακά τα ψέματα, δεν μπορείς να παίξεις 20 χρόνων, 21, 22. Τώρα εγώ είμαι στα 22, πάω προς τα 23, έχω παίξει 2 χρονιές γεμάτες, έχω πάρει κάποιες εμπειρίες και μπορώ να σταθώ σε αυτό το επίπεδο. Άρα είναι μάλλον ένα κρίσιμο καλοκαίρι για σένα, έτσι όπως το καταλαβαίνω. Βέβαια, πρέπει να έχεις παίξει πρώτα και να είσαι παιγμένος για να πας σε αυτές τις ομάδες, έτοιμος παίχτης. Γιατί δεν έχουν χρόνο να δουλέψουν μαζί σου εκείνες οι ομάδες. Ναι, κατάλαβα. Γιατί κάνουν πρωταθλητισμό. Πάντως δυο παιδιά του Άρη τα ξέρεις και πολύ καλά και από πέρσι, για τον Waters και τον Huggins. Περίμενες ότι θα ενσωματωθούν και θα προσαρμοστούν έτσι τόσο γρήγορα στον Άρη, σε ένα υψηλότερο επίπεδο? Εννοείται, γιατί είναι, εκτός ότι είναι πολύ καλοί παίχτες, παίζουν μαζί, έχουν παίξει 1000 pick and roll μαζί, προπόνηση, αγώνα. Ο coach Πρίφτης παίζουν ίδιο μπάσκετ, ίδια φιλοσοφία με τον coach Λουγκογιάννη. Οπότε ήταν κάτι πολύ εύκολο να προσαρμοστούν στο παιχνίδι τους. Και επειδή είναι και πάρα πολύ καλοί παίκτες με ταλέντο, ήταν ακόμα πιο εύκολο και ξέραν και την ελληνική λίγκα και τους βοήθησε αυτό ακόμα πιο πολύ. Πάντως ο Κολοσσός παραδοσιακά φέρνει καλούς Αμερικάνους, Γιαννούλη. Φέτος έχετε το Ρέλεφορντ που κάνει μια πολύ καλή σεζόν, για παράδειγμα. Ναι, έχει ανέβει πολύ ο Ρέλεφορντ, κατάλαβε τι πρέπει να κάνει στο ελληνικό πρωτάθλημα και είναι καλός. Πώς αισθάνεστε που είστε μία από τις 6 ομάδες που έχετε προκαλέσει, μία από τις 6 ήττες του Άρη φέτος στη σεζόν? Σε ολόκληρη τη σεζόν αναφέρομαι. Αυτό εντάξει, δεν το έχουμε. Το έχουμε συζητήσει, εντάξει, έμεινε εκεί. Δεν είναι πιο ότι είναι κατόρθωμα. Εντάξει, νίκησαμε και τον ΠΑΟΚ, πήγαμε στην παράταση, χάσαμε την ΑΕΚ με ένα επιθετικό rebound. Εντάξει, έτυχε, ήμασταν εκεί καλύτεροι και τους νίκησαμε. Δεν είναι αξιοάρης. Η αξία του είναι αδιαφυσβήτητη. Πλέον από εδώ και πέρα για εσάς τα play-off. Με τον Παναθηναϊκό τι να περιμένουμε. Εμπειρίες. Σας ευχαριστώ. Άμα τερματίζαμε έχει, θα παίζαμε πάλι με τον Άρη, εντάξει. Ναι. Εντάξει, και μόνο νομίζω που μια ομάδα σαν τον Κολοσσό συμμετέχει φυσικά στα play-off και έχει κάνει κάποια καλά παιχνίδια. Ο Κολοσσός παραδοσιακά έμπαινε play-off τόσα χρόνια. Το καλό είναι ότι έχει ακουστεί ότι παίζει ένα από τα πιο ωραία μπάσκετ στην κατηγορία. Ναι. Που είναι κάτι πολύ καλό για μια ομάδα με τέτοιο μπάτζετ και χωρίς στάρ, ας το πούμε έτσι, και σε νεαρή ηλικία παιδιά. Πώς σας αντιμετωπίζει εκεί, είναι κοντά στην ομάδα, βοηθάει, έρχεται στο γήπεδο, το γεμίζει? Ναι, έρχεται, εντάξει, δεν το γεμίζει, αλλά υπάρχει κόσμος που είναι κάθε Σάββατο δίπλα μας. Υπάρχει φορές που είναι σχεδόν άδεια. Αλλά όσοι είναι εκεί το κάνουν να φαίνεται γεμάτο. Μάλιστα. Ωραία, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στη συνέχεια και προσωπικά φυσικά και σε σένα τον ίδιο και με το καλό να πετάξετε αύριο για Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστώ, να σε καλά. Καλή συνέχεια.